Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στο βιβλιοπωλείο μας για την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Αθηνάς Κακούρη με τίτλο «Ουλάνη στη Λάρισα». Με την Αθηνά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, θαυμάζοντας η μία τη δουλειά της άλλης. Είχαμε τη χαρά να εκδώσουμε πρόσφατα το βιβλίο της με τίτλο «Τα δύο Β», που αναμφίβολα δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση σε όσους ενδιαφέρονται για την νεότερη ιστορία του τόπου μας, καταθέτοντας νέες μαρτυρίες, τις οποίες συνέλεξε και παρουσίασε μαζί με την ανάλογη βιβλιογραφία για να μελετήσουν οι νεότεροι μία ακόμα πλευρά της ιστορίας που αποκαλύφθηκε με το άνοιγμα των αρχείων. Στο ίδιο πνεύμα με τα δύο Β, κινείται και το νέο βιβλίο της Αθηνάς Κακούρη, στο οποίο εξετάζοντας εντελεχώς τις πηγές, μας αποκαλύπτει ως ένας άλλος detective των αρχείων ότι οι Ουλάνοι ουδέποτε έφτασαν στη Λάρισα και ότι η είδηση αυτή που διαδόθηκε από τον τύπο της εποχής αποτελεί ίσως μια πρώτη μορφή fake news η οποία προκάλεσε τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα που ακολούθησαν. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Δασκαλάκη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να παρουσιάσει το βιβλίο, καθώς και την Ξένη Μπαλωτή και τον Κώστα Σταματόπουλο που θα μιλήσουν για το ίδιο θέμα από τη δική τους σκοπιά. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που ήλθατε για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αθηνά Κακούρη, την αγαπημένη μου Αθηνά Κακούρη, που με τίμησε ζητώντας μου να πάρω μέρος στην παρουσίαση του βιβλίου της. Ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο. Άλλωστε, κανένα βιβλίο ή κείμενο εν γέννη της Αθηνάς Κακούρη μέχρι τώρα δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη Ραχήλ Καπών, τόσο για την πρόσκλησή της και τη φιλοξενία της απόψε εδώ, όσο και για τα ξεχωριστά, άκρος ποιοτικά βιβλία με τα οποία οι εκδόσεις Καπών επιμένουν να πλουτίζουν την ελληνική βιβλιογραφία, απτόητες σε καιρούς χαλεπούς. Πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ή αναφορά, θα ήθελα εξ αρχής να διευκρινίσω ότι όσο και αν αγαπώ την ιστορία, δεν είμαι ιστορικός. Επομένως, δεν έχω την επιστημονική σκευή που ίσως απαιτείται, προκειμένου να αναλύσω και να κρίνω σε βάθος την προσέγγιση της συγκεκριμένης ιστορίας, έτσι όπως την επιχειρεί η συγγραφέας. Και ακόμα λιγότερο, ίσως, επειδή πρόκειται για γεγονότα της μάλλον πρόσφατης ιστορίας μας, μιας ιστορίας που ακόμη προκαλεί αντιδικίες και αναμοχλεύει πάθη. Και τούτο σε μια εποχή όπως η σημερινή, κατά την οποία επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία διχαστικών εντάσεων για μικροπολιτικούς λόγους, και αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιστορικός για να το παρατηρήσει, αρκεί η απλή παρακολούθηση της επικαιρότητας. Το πρώτο πράγμα που με εξέπληξε όταν κράτησα στα χέρια μου το βιβλίο ήταν ο τίτλος του. «Ουλάνη στη Λάρισα». «Ουλάνη» και τι ήσαν οι Ουλάνοι. Ομολογώ ότι έλειπαν από τη γενικότερη παιδεία μου και δεν περίμενα καν να φτάσω στο σχετικό εδάφιο για να λύσω την απορία μου. Ανέτρεξα ευθύς αμέσως στο λεξικό του Ελευθερουδάκη. Και μόνο η άμεση αυτή αντίδραση με έπεισε ότι ο τίτλος, όπως και η καστική σύνθεση του εξωφύλου άλλωστε, είναι προκλητικός, άρα επιτυχημένος. Πρέπει να φτάσει κανείς στη σελίδα 62, αν δεν κάνω λάθος, για να διαπιστώσει το γιατί του τίτλου και να καταθλιβεί. Οι Ουλάνοι ήσαν λοχοφόροι Γερμανοί υπείς, οι οποίοι σύμφωνα με σχετικό μήνυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον τότε Πρωθυπουργό Ζαΐμι, υποτίθεται ότι είχαν πατήσει τη Λάρισα, κατευθυνόμενοι προς το Τατόι, το ενδιέτημα ως γνωστόν του φερόμενου ως γερμανόφιλου βασιλιά. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, θα δει ότι τα fake news, το είπε και η Ραχήλ Καπών πριν, δεν είναι σύγχρονη εφεύρεση των κοινωνικών δικτύων. Πρόκειται για αρχαιότατη υπόθεση και χρησιμοποιήθηκαν ανέκταθεν σε παράξενους καιρούς για τη χειραγώγηση προσώπων και καταστάσεων. Τίποτα πραγματικά καινούριο δεν υπάρχει σε αυτό. Ιδού λοιπόν ως προς τον τίτλο.
Ας δούμε τώρα τι είναι αυτό που πραγματεύεται η Αθηνά Κακούρη στις 408 συνολικά σελίδες του τελευταίου βιβλίου της. Πρόκειται για τη λεπτομερή και πολύ συχνά επαναληπτική εξιστόρηση των γεγονότων που σημάδεψαν δύο πολύ κρίσιμα χρόνια της νεοελληνικής ιστορίας από το 1915 ως το 1917. Είναι τα χρόνια αμέσως μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, χρόνια που συμπίπτουν με τις επιχειρήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο η χώρα μας δεν θέλησε στην αρχή και κάποιοι δεν θέλησαν, όπως μας λέει η συγγραφέας, να μετάσχει εξ αρχής, διατηρώντας όσο μπόρεσε μια ασφαλή ουδετερότητα. Είναι όμως και τα χρόνια που στιγματίστηκαν από τον ολέθριο εθνικό διχασμό. Ένα διχασμό που λες και τον σέρνουν σαν κατάρα οι Έλληνες έκτοτε, ένα κοιμισμένο θηρίο που κάθε τόσο κάποιοι, ακόμα και στις μέρες μας, προσπαθούν να το ξυπνήσουν και να το μεταχειριστούν, πάντοτε για την εξυπηρέτηση φθηνών πολιτικών συμφερόντων κατά κανόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε το 2018 έτος ευρωπαϊκού πολιτισμού για να σημάνει την 100η επέτειο από τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου που αιματοκύλησε την Ευρώπη στις αρχές του περασμένου αιώνα. Στο βιβλίο για το οποίο γίνεται λόγο σήμερα, η ημερομηνία σταθμός τοποθετείται ένα χρόνο πριν, το 1917. Έτος κατά το οποίο, όπως διαβάζουμε, πραγματοποιήθηκε η πιο κραυγαλαία επέμβαση αυτού του μορφώματος που έφερε το όνομα Αντάτ, είναι η οντών των γνωστών, στον τόπο μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Από την πρώτη-πρώτη σελίδα, από τη σύντομη εισαγωγή ήδη, ο αναγνώστης μπορεί να μαντέψει αυτό που ακολουθεί. Το μόρφωμα εδώ είναι λέξη που λαμβάνεται με τρόπο καθαρά σχετιλιαστικό. Η Αντάτ, πασίγνωστη ακόμη και στους ιστορικούς αδαείς, είναι εξελισμένη περίφημη Entente, η συνεννόηση Άγγλων, Γάλλων, Ρώσων, στην οποία αργότερα προσχώρησαν και οι Ιταλοί, εναντίον των κεντρικών, των Γερμανοαυστριακών και των Βουλγάρων. Πρόκειται δηλαδή για τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες βρέθηκαν στη ρίζα της σύγκρουσης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι ωστόσο ο πόλεμος αυτός καθεαυτός που απασχολεί τη συγγραφέα. Αυτό που δικαίως την ταλανίζει, επειδή το έχουμε πληρώσει πανάκριβα, το είδαμε και στο αμέσως προηγούμενο βιβλίο της, τα δύο Β, είναι τα δύο καθοριστικά χρόνια που σηματοδότησαν τη διαφωνία του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Βασιλέα Κωνσταντίνο. Από το Μάρτιο του 1915 η διαφωνία αφορούσε τη συμμετοχή της χώρας μας στην αποτυχημένη εκστρατεία των Δαρδανελίων, μέχρι τους γαλλικούς χειρισμούς που οδήγησαν στην έξωση του Κωνσταντίνου. Δεν αποτελεί είδηση ότι η γνωστή διαφωνία Κωνσταντίνου Βενιζέλου αντιμετωπίζεται ακόμη συναισθηματικά όταν γίνονται σχετικές συζητήσεις. Πράγμα που ενέχει και ένα ψήγμα λογικής, αναλογιστεί κανείς ότι οι μνήμες είναι ακόμη νοπές και ότι πολλά πράγματα παίχτηκαν και μέσα στο στενό πλαίσιο οικογενειών που διαιρέθηκαν ή και καταστράφηκαν αναλόγως, θυσία στα πάθη της εποχής. Είναι σχεδόν λογικό τέτοιου είδους κατάλοιπα να λειτουργούν και ως προς την υποδοχή βιβλίων που πραγματεύονται εκείνη την ιστορία, όπως είναι και το συγκεκριμένο βιβλίο της Αθηνάς Κακούρη, για το οποίο μιλάμε σήμερα εδώ. Είχαν προηγηθεί τα δύο Β. Έτυχε λοιπόν να διαβάσω για τα δύο Β και πρέπει να πω ότι το βιβλίο εκείνο μου φάνηκε πολύ λιγότερο πολεμικό, βάζω το επίθετο σε εισαγωγικά, από τους Ουλάνους. Εμπαθέστατες κριτικές, και μάλιστα από επιστημονικές πένες, που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι οπλισμένες με λίγη περισσότερη ψυχραιμία από εκείνη του λεγόμενου μέσου αναγνώστη. Μόνο που η εμπάθεια αναιρεί τα επιχειρήματα και εκεί τραυματίζεται και η όποια επιστημοσύνη. Είναι βέβαια αλήθεια ότι και η Αθηνά Κακούρη γράφει με πάθος. Ο συγγραφέας, ο αληθινός, και η Αθηνά Κακούρη είναι πάνω απ' όλα αληθινή συγγραφέας, δεν μπορεί παρά να κινείται από πάθος. Από εκείνο το πάθος της γραφής όμως, που της δίνει περιεχόμενο και υπόσταση που επισπεύδει τον αναγνώστη. Η εμπάθεια είναι διαφορετική. Ενέχει κάτι σαν προκατάληψη και την υποψία ενός ορισμένου δόλου. Δεν έχουμε να κάνουμε πια μόνο με την παθιασμένη, θέλετε, παθιασμένη, έστω, γραφή ενός ανθρώπου που, όπως λέει και η ίδια η Κακούρη, αγαπά την ιστορία και πονά την πατρίδα του.
έχουμε να κάνουμε με μια απριόρη ιδεολογικοποιημένη άρνηση. Η Αθηνά Κακούρη, προκειμένου να κάνει τον απολογισμό των δύο αυτών τόσο καθοριστικών ετών που αποτελούν το αντικείμενο του βιβλίου της, έχει προηγουμένως προβεί σε μια εξονυχιστική έρευνα ενός υλικού που, όπως λέει, παραμένει δεκαετίες τώρα ανεξερεύνητο. Υπογραμμίζει μάλιστα σε άλλο σημείο του πονήματός της, και αυτό είναι κάτι που συνάγεται και από την όλη ανάγνωση, ότι ένας από τους κύριους στόχους της είναι να παρακινήσει και άλλους, ειδικότερους λέει, νέους επιστήμονες και ερευνητές, ώστε να σκύψουν ξανά πάνω στις πηγές. Τους προτρέπει να ερευνήσουν αρχεία που μένουν ακόμη κλειστά, να οδηγηθούν στα δικά τους συμπεράσματα, να συμβάλλουν ίσως στην απάλληψη κάποιων προκαταλήψεων και στη συμπλήρωση των όποιων κενών εξακολουθούν να υπάρχουν. Για να το πούμε με δύο λόγια, η Ουλάνη στη Λάρισα είναι μια επισταμένη και τεκμηριωμένη ιστορική έρευνα που καταλήγει αμφισβητώντας όχι μόνο τις επιλογές του Βενιζέλου, αλλά αποδίδοντάς του ευθέως το μέγιστο μερίδιο της ευθύνης για τα δεινά που υπέστη ο τόπος κατά την περίοδο εκείνη. Εδώ δεν καταρρύπτεται ακριβώς ο μύθος του μεγάλου πολιτικού ανδρός. Πουθενά η Κακούρη δεν αρνείται την ευφυΐα, την πάσης φύσεως δεινότητα και την ισχυρή προσωπικότητα του πολιτικού που έχει δώσει το όνομά του στους περισσότερους ελληνικούς δρόμους και έχει μεγεμίσει με αδριάτες πλατείες μας. Εκείνο που θέτει υπό αμφισβήτηση είναι την αρνηδιοτέλεια των κινήτρων του, την ευγένεια των προθέσεών του και επομένως, ως ένα βαθμό, θα το πω, και την πολιτική του εντυμότητα. Έτσι επομένως ακούγεται και είναι βαρύ. Ωστόσο, όλα αυτά τα συνδέει με τα ολέθρια αποτελέσματα του διχασμού που ακολούθησε, ενός διχασμού τον οποίο αποδίδει κατά κύριο λόγο στον Βενιζέλο, επικαλούμενη μάλιστα αυτό από τα δύο β' είδη και μια δική του δήλωση όταν αγορεύοντας τη Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου του 1929 είχε πει ξεκάθαρα «Εγώ, καλός ή κακός, είμαι εκείνος ο οποίος σε προκάλεσε των διχασμών αυτών». Όπως διευκρίνησε εξ αρχής, δεν είμαι σε θέση να πάρω θέση απέναντι στο βασικό αυτό ερώτημα που έχει και παραπέρα σχέση με τις επιλογές της χώρας σε κρίσιμες στιγμές. Νομίζω ότι ο ιστορικός που ακολουθεί θα έχει πιο ουσιαστικά πράγματα να πει. Υπό μία έννοια όμως, μπορεί επί του προκειμένου το ζήτημα να μην είναι καν ποιος είχε δίκιο ή ας πούμε περισσότερο δίκιο 100 χρόνια πριν, σε μία από τις επαναλαμβανόμενες διχαστικές διαμάχες αυτής της φυλής, έστω και αν πρόκειται για τη χειρότερη ίσως της νεότερης ιστορίας. Με τη διευκρίνηση φυσικά ότι ο πιο πρόσφατος και αιματηρότατος εμφύλιος δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή διχαστική διαμάχη. Το κέντρο του προβλήματος έγκυται στο κατά πόσον διαθέτουμε ή όχι την ευθυκρισία και την ωριμότητα να υποδεχόμαστε βιβλία όπως αυτό, που υποστηρίζουν ξεκάθαρα μια θέση η οποία δεν συνάδει με την επιβεβλημένη επί δεκαετίας τρέχουσα αντίληψη, αλλά που μας παρακινεί σε περισσότερη μελέτη, σε περισσότερους προβληματισμούς, σε περισσότερη σκέψη στο κάτω-κάτω. Όχι μόνο για το άλλοτε, αλλά και για το τώρα. Νομίζω ότι αυτό επιχειρεί με περισσή ευσυνειδησία η Αθηνά Κακούρη. Υποστηρίζει τις θέσεις της ανατρέχοντας σε πάμπολες πηγές της εποχής, με ημερομηνίες και συγκεκριμένες αναφορές, με μια επίμονη και επίπονη εργασία αναζήτησης, ιστοριοδυτική εργασία, ακάματη, που αξίζει να την προσέξει κανείς. Πρόκειται για ένα βιβλίο που δίνει τροφή σε λόγο και σε αντίλογο. Είναι με τέτοιο τρόπο συγκροτημένο και οργανωμένο, που και ο πλέον αδαής αναγνώστης μπορεί αμέσως να συλλάβει και το πλαίσιο και το διακύβευμα της εποχής. Από την εισαγωγή και τον πρόλογο, η συγγραφέας προειδοποιεί σαφώς για το τι ακολουθεί. Αμέσως μετά έρχεται ένα περίγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου αναφέρονται οι πρωθυπουργοί της υποεξέταση χρονικής περιόδου και τα γεγονότα τα οποία εκείνοι διαχειρίστηκαν, για να ακολουθήσει ακριβώς το μεγάλο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Η απλή αφήγηση των γεγονότων». Εδώ τα γεγονότα αναφέρονται με τη χρονολογική σειρά την οποία ακολούθησαν σε μια εξιστόρηση που διαβάζεται απνευστή. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς, επειδή την πένα την κρατάει η Αθηνά Κακούρη και όλοι γνωρίζουμε την αφηγηματική της δυνότητα, ακόμη και όταν άλλο δεν κάνει ή νομίζει ότι δεν κάνει,
παρά μόνο να παραθέτει τεκμηριωμένα ξερά τα γεγονότα. Στο εκτενές χρονολόγιο που έρχεται κατόπιν, τα γεγονότα λίγο πολύ επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές στις παραιτήσεις του Βενιζέλου, στις διάφορες αλληλοδιαδεχόμενες κυβερνήσεις, στις φημολογίες, στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και στα Νοεμβριανά, στον επίοικος περίεργο ρόλο των συμμάχων μας της Αντάτ, για την οποία η γνώμη της συγγραφέως είναι αρνητική και σαφής, στην εκθρόνηση του βασιλιά και σε όλα τα δραματικά γεγονότα του καιρού. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά χωρίς επαναλήψεις. Αλλά σε αυτόν που θα αναζητήσει εδώ μια τυχόν συγγραφική αδυναμία, η Αθηνά Κακούρη έχει την απάντηση και μάλιστα σαφώς διατυπωμένη. Ανοίγω και πάλι εισαγωγικά. Σε πολλά σημεία ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει φράσεις και ολόκληρες παραγράφους που έχει ήδη διαβάσει στη συνοπτική αφήγηση. Προτίμησα την επανάληψη από τον να τον παραπέμπω και έτσι να τον αναγκάζω να φιλογυρίζει για να βρει το σχετικό απόσπασμα. Να φιλογυρίζει. Ο βλακωδός προγραμματισμένος υπολογιστής μου, που επιμένει μεταξύ άλλων να κοκκινίζει τις αυξήσεις των ρημάτων και ωραίες λέξεις ελληνικής που δεν αναγνωρίζει, κοκκίνησε και αυτή την υπέροχη λέξη που μεταχειρίστηκε η Αθηνά Κακούρη. Κοκκίνησε και άλλες παρόμοιες, τόσο σαγηνευτικά αγωητευτικές λέξεις και εκφράσεις που συναντά κανείς στο βιβλίο, γιατί η συγγραφέα είναι λογοτέχνης και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Το βιβλίο της είναι γραμμένο στην ωραία, καθαρή ελληνική γλώσσα που τόσο γοητευτικά, ακόμη και με χιούμορ ξέρει να αντιχειρίζεται, καθιστώντας ακριβώς κάθε αφήγηση ένα λογοτέχνημα. Πράγμα που με τη σειρά του καθιστά το δύσκολο αυτό βιβλίο, ευκολοδιάβαστο και απίστευτα γλαφυρό, έως και χαριτωμένο θα τολμούσα να πω σε ορισμένα σημεία, αν δεν ήταν τόσο κατά βάθος οδυνηρό. Αν δεν ήταν, με τον τρόπο του, η τραγική αφήγηση μιας επιπλέον τραγωδίας στην ιστορία αυτού του τόπου. Και αυτή είναι η μεγάλη και ουσιαστική αξία του. Επειδή σε τελική ανάλυση σημασία δεν έχει να προβάλλεις θέσεις που θα ήθελες να γίνουν ασυζητητοί δεκτές. Σημασία έχει αυτό που κάνει η Αθηνά Κακούρη. Να υποστηρίζει μεν τις θέσεις της και με πάθος, να τις τεκμηριώνει, αλλά κυρίως, το είπαμε ήδη, να προκαλεί, ζητώντας από τους νεότερους να μην εγκαταλείψουν ή να ξαναρχίσουν την έρευνα για να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή και για να μπορέσουμε κάποτε όχι να φιλογυρίσουμε τα βιβλία, αλλά να γυρίσουμε κάποιες σελίδες οριστικά και να τις κλείσουμε. Κατά τούτο, είτε συμφωνεί κανείς με τη συγγραφέα είτε όχι, δεν μπορεί παρά να τις αναγνωρίσει, πέρα από κάθε αναντήρητη και από χρόνια αναγνωρισμένη λογοτεχνική αρετή, πέρα από τον αδιαφυσβήτητο πόνο που νιώθει για την πατρίδα της και εκείνη την ιδιαίτερη διανοητική γενναιότητα και τη σπάνια εντιμότητα του ανθρώπου που δεν βάζει νερό στο κρασί του όταν υποστηρίζει τις απόψεις του, ούτε καταδέχεται να ελύσεται κατά περίσταση και το κατά που φυσάει ο άνεμος της στιγμής. Το ερώτημα εν τέλει είναι αν είμαστε σε θέση να σκύψουμε με ανοιχτό μυαλό πάνω σε βιβλία σαν αυτό και να προβληματιστούμε γενικότερα. Δύσκολο. Σε μια εποχή που γίνεται συστηματική και διαστερβολωτική καπηλεία γεγονότων του παρελθόντος για πολιτική εκμετάλλευση της στιγμής. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Τούτο το βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμη άσκηση από του προκειμένου. Στη σελίδα 331 η Αθηνά Κακούρη τιτλοφορεί ένα μικρό κεφάλαιο ως εξής. «Τι προσπάθησα». Μας λέει λοιπόν ότι προσπάθησε να περιγράψει τα θέματα με τα βασικά του στοιχεία, ώστε να μπορεί ο σημερινός αναγνώστης να τα εξετάσει. Και αυτό παραθέτοντας πάντα τα στοιχεία που επιτρέπουν στον αναγνώστη να κρίνει και να αποφασίσει μόνος του. Στο ίδιο κεφάλαιο επιμένει, διαβάζω, «Χρειαζόμαστε ελεύθερα μυαλά και δουλειά σοβαρή, διότι η απάντηση στο βασικό ερώτημα «Τι επεδίωκε η Αντάτ στη χώρα μας» είναι αένα ως επίκαιρη. Ό,τι έγινε κάποτε ανοίγει δρόμο για να ξαναγίνει πάλι. Οι μεγάλες δυνάμεις συχνά επαναλαμβάνουν τις κινήσεις τους, οδηγούμενος από τα ίδια συμφέροντα ή τις ίδιες ροπές που τις οδήγησαν παλαιότερα ή προσπαθούν να δημιουργήσουν τις ίδιες συνθήκες που τις ευνόησαν κάποτε. Και καταλήγει. Αυτό που γύρευαν από την πατρίβαδα μας εδώ και 100 χρόνια πρέπει να το ξέρουμε, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι γύρεψαν αργότερα ή τι θα γυρέψουν αύριο
ή τι γυρεύουν σήμερα και πώς ενδέχεται να μας το αποσπάσουν. Η τελευταία αυτή φράση είναι υπογραμμισμένη με πλάγια γράμματα στο βιβλίο. Δεν θα μπορούσα να κλείσω μια σύντομη παρέμβαση όπως αυτή, χωρίς να ανατρέξω σε ένα προσωπικό βίωμα, όχι από εκείνη την εποχή, δεν τη θυμάμαι, που τα κατέληξε στη διαδρομή των χρόνων και κυρίως στην αναδρομή σε αυτό, να γίνει μια μάλλον διασκεδαστική εμπειρία και ανάμνηση, τουλάχιστον έτσι όπως την ανακαλούμε συχνά πυκνά με τα αδέρφια μου. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου κυριαρχούσε, βασίλευε πήγα να πω, ο εθνικός διχασμός. Ο πατέρας μου υπήρξε μάλλον φανατικός βενιζελικός, ο δε πατέρας του είχε υπάρξει κομματάρχης του Βενιζέλου στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αλλά η μητέρα μου προερχόταν από ακριβώς φιλοβασιλική οικογένεια και ο δικός της πατέρας είχε αναρτημένα και μάλιστα σε περίοπτη θέση τα πορτρέτα των βασιλέων στο σαλόνι του στην καρδιά της Αθήνας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έζησα για 30 χρόνια πάνω κάτω με έναν δεδηλωμένο αριστερό που καταγόταν από κριτική βενιζελική οικογένεια και τον οποίο αξιώθηκα να έχω τεράστιου, σπάνιου ενδιαφέροντος και ποιότητας συζητήσεις. Συζητήσεις, όχι συγκρούσεις. Συζητήσεις, παθιασμένες ίσως, αλλά πάντως συζητήσεις. Είχα παρακολουθήσει παιδί στο σπίτι μου και μάλιστα συζητήσεις που αντλούσαν επιχειρήματα από βιβλία και από έγγραφα και ντοκουμέντα, μερικά τα έχω ακόμα στη βιβλιοθήκη μου. Και επειδή επρόκειτο για συζητήσεις και όχι για συγκρούσεις, ναι, γι' αυτό νομίζω κιόλας ότι και τα αδέρφια μου και εγώ είχαμε αργότερα τη δυνατότητα και να γελάμε και να πειράζουμε τους γονείς μας για τις όποιες τυχόν εκατέρωθεν αγγυλώσεις τους. Πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. Η γόνιμη αντιπαράθεση με διάλογο και επιχειρήματα. Δεν είναι ίδιον της φυλής μας και το έχουμε πληρώσει ακριβά. Σε αυτόν ακριβώς το διάλογο καλεί με πάθος η Αθηνά Κακούρη, επιστρατεύοντας τους Ουλάνους που ουδέποτε πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα και προκαλώντας θαραλέα τον αντίλογο, τόσο με τις θέσεις της, όσο και με την πολύτιμη αποθησάβρηση πηγών την οποία επιχειρεί. Και κάτι τελευταίο, προσωπικό αν θέλετε κι αυτό. Γνώρισα την Αθηνά Κακούρη πολλά χρόνια πριν, σε εκείνο το μικροσκοπικό, ιστορικό πια γραφείο, το αλυσμόνητο άντρον της Μάνιας Καραϊτίδη, στο βάθος του ιστορικού βιβλιοπωλείου της Εστίας, στην Δον Σόλωνος. Είχαν μόλις κυκλοφορήσει τα Πριμαρόλια, ένα συναρπαστικό και ιστορικό μυθιστόρημα, που κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον της κριτικής, αλλά η Αθηνά Κακούρη ήταν ήδη γνωστή στο δημοσιογραφικό κόσμο, στον οποίο τότε μετείχαμε ενεργό ρόλο. Ακολούθησαν πολλά άλλα βιβλία, τα ξέρετε, δεν πρόκειται να τα παρισμίσω. Ωραία βιβλία που πλουτίζουν τη σύγχρονη γραμματεία μας και που θα μείνουν. Θα μείνουν. Αυτό λογαριάζει πάνω απ' όλα. Και αυτό μπορεί και να ενοχλεί καμιά φορά κάποιους. Ίσως επειδή η Αθηνά Κακούρη δεν είναι μόνο η αναγνωρισμένη συγγραφέας με το πλούσιο έργο. Είναι, θα το ξαναπώ, και μία γυναίκα μικρή το δέμας μεν, πλην με ακατάβλητο φρόνημα και θάρρος της γνώμης, πεισματάρα και ασυμβίβαστη, μακράν κάθε ιδιοτέλειας, ακέραιη με δύο λόγια. Πώς τώρα αυτά φτιάχνουν και μία γλυκύτατη φίλη, είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβει κανείς μόνο γνωρίζοντάς την καλά. Όλα αυτά είναι και ο επιπλέον λόγος για τον οποίο με τόση χαρά και με την αίσθηση μιας ξεχωριστής τιμής βρέθηκα κι εγώ απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα χειμωνιάτικο απόγευμα του 21ου αιώνα, όταν περνώντας έξω από την εστία της οδού Σόλωνος, βλέπετε κατά σύμπτωση, το σημείο αναφοράς είναι το ίδιο, είδα να γίνεται μία παρουσίαση βιβλίου και μπήκα να την παρακολουθήσω. Στην κεφαλή του πάνελ καθότανε μία αριστοκρατική κυρία και εκείνη ακριβώς τη στιγμή άκουσα μία άλλη κυρία, το ύψος μου ξέρετε δεν μου επιτρέπει πάντα να έχω παναραμική θέα, να αναφέρεται στη Βιέννη, στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και αμέσως μετά η δεύτερη κυρία μπήκε στην καρδιά μου γιατί μιλούσε για την πολύ αγαπημένη μου πόλη. Η πρώτη κυρία νομίζω ότι κάπου την πήρε το μάτι μου έξω, την αριστοκρατική. Τη δεύτερη την κυρία την ξέρετε, είμαστε εδώ απόψε για το χατήρι της. Κάπως έτσι έμαθα την κυρία Κακούρη και άρχισα να διαβάζω τα βιβλία της, κυρίως τα αστυνομικά.
και παρά το γεγονός ότι δεν πολύ λατρεύω αυτό το είδος, μου άρεσαν πολύ. Φυσικό άλλωστε για μία ιστορικό. Σε μία από τις ιστορίες της, που διαδραματίζεται στην Αίγινα, η κυρία Κακούρη γράφει, στην τρίτη κιόλας παράγραφο, το εξής. «Δεν υπάρχει τίποτα που να σε προετοιμάζει καλύτερα για έναν γερό ύπνο από το να διαβάζεις ιστορία. Με το πλεονέκτημα της προτροπής του χρόνου, βλέπεις τα ιστορικά γεγονότα όπως πράγματι είναι. Δηλαδή, μια σειρά από ανθρώπινες βλακίες και μικρόνιες. Και ύστερα, πας στο κρεβάτι σου, γεμάτος από ένα ευχάριστο αίσθημα υπεροχής». Αυτό εμπεριέχεται στο βιβλίο της «Έγκλημα της μόδας» και ο τίτλος μπορεί και να διαβαστεί και μεταφορικά. Έτσι, συνέχισα να ανακαλύπτω τη γραφή της κυρίας Κακούρη έως την παρουσίαση του βιβλίου της «Τα δύο βήτα», σε έναν εντυπωσιακό χώρο από εντυπωσιακούς ομιλητές, όπου ανακάλυψα και την ίδια τη συγγραφέα. Σε εκείνη την παρουσίαση, η κυρία Κακούρη με εξέπληξε. Ενώ παρουσιαζόταν ένα βιβλίο τομή στην ελληνική βιβλιογραφία, και το λέω με το βάρος της επιστήμης που έχω σπουδάσει, και αναφερόταν στο θέμα, το θέμα του ήταν οι πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στον Μονάρχη και τον Πρωθυπουργό του, τους όρους που διαμόρφωσαν τον εθνικό μας δικασμό μέσα από αρχεία, αναγνώσεις ντοκουμέντων και αξιοποίησης άλλων δημοσιευμένων πηγών, όπως τα αρχεία του μονίμου Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας που αφορούν και την επίμαχη δική μας ιστορική περίοδο του διχασμού. Ωστόσο, ήταν πασιφανής η προσπάθεια να φύγουμε από εκεί μέσα χωρίς να στεναχωρήσουμε τον Βενιζέλο και να χαμογελάσουμε στον Κωνσταντίνο. Τότε μου ήρθε στο μυαλό μια σκηνή που περιγράφει ο Τάσος Αθανασιάδης στο έργο του «Τα παιδιά της Νιώμης». Έχει επιστρέψει στο Σαλιχλή από τη Δύση ο δανδύς Τζανής Καντάρογλου, πάει στην ελληνική εφημερίδα που εκδίδει ο βενιζελικός Τρίφων Ιωαννίδης, πιάνουν συζήτηση για τον πόλεμο και τις προσμονές των Ελλήνων της Ιωνίας από αυτόν και ο κύριος Τρίφων, ακούγοντας τον Καντάρογλου να το αναφέρει τα αλότρια ως προς τα ελληνικά συμφέροντα σχέδια των χωρών της Οντών που επαληθεύτηκαν, τον στραβοκοιτάζει, σκέπτεται πως με αυτόν δεν θα πάμε καθόλου καλά και ρωτά, δηλαδή είσαι με τον Κωνσταντίνο, για να λάβει την απάντηση του δανδύ. Δηλαδή, όποιος δεν είναι με τον Βενιζέλο, είναι με τον Κωνσταντίνο, τι κόλλημα και αυτό. Και αυτό αποτέλεσε και το δικό μου μότο για τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Κακούρη. Κατά τη γνώμη μου, όταν εκδίδεται ένα βιβλίο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί, λογοτεχνία, ιστορία, δοκίμιο ή οτιδήποτε άλλο, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τεθεί από τον αναγνώστη είναι εάν πληρεί τα κριτήρια του είδους που επικαλείται. Και το προκειμένο, η Ουλάνη στη Λάρισα ανήκει στα βιβλία της ιστορίας ή τουλάχιστον έτσι νομίζω θα καταφέρω να σας αποδείξω. Κάθε αναγνώστης πρέπει να απαιτήσει αλλά και να προσεγγίσει αυτό το βιβλίο με όρους που οφείλουν να διέπουν ένα ιστορικό βιβλίο. Και στην περίπτωση του ιστορικού βιβλίου δεν χρειάζεται αυτός ο σχεδιασμός. Είναι μετρημένα κουκιά. Πρέπει το βιβλίο αυτό, πρώτον, να ανταποκρίνεται στην τέχνη της έγερσης ζητημάτων και διατύπωσης ερωτημάτων. Δεύτερον, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Τρίτο, να αναζητά την ιστορική αλήθεια μέσα από συνδυαστικές πηγές. Τέταρτο, ο συγγραφέας του ή η συγγραφέας να διαθέτει εχέγγυα αξιοπιστίας, ώστε να μπορεί να σταθεί υπεράνω της όποιας προσωπικής συμπάθειας ή αντιπάθειας αισθάνεται προς τα γεγονότα και τα πρόσωπα που παρουσιάζει. Και τέλος, πέμπτο, να κατανοεί το ιστορικό γεγονός σε όλες τις διαστάσεις του και να προτείνει εξηγήσεις. Ας δούμε λοιπόν αν το «Ουλάνη στη Λάρισα» είναι ένα πραγματικά ιστορικό βιβλίο και αν έχει θέση στην ιστοριογραφία της ταραγμένης περίοδου του Εθνικού Διχασμού και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας αρχίσουμε με το ερώτημα αν η συγγραφέας διαθέτει την κατάρτιση για να γράψει ιστορικό βιβλίο. Η κυρία Κακούρη άρχισε να μελετά την ιστορία από το 1970 με προτροπή του καθηγητή φιλολογίας Άλκη Αγγέλου προκειμένου να γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Και όπως η ίδια έχει πει σε συνέντευξή της, όταν βρέθηκε στην Αμερική με τις βιβλιοθήκες ανοιχτές, προσιτές, καταπιάστηκε να διαβάζει συνέχεια.
ενώ κατά την παραμονή της στη Βιέννη μελέτησε ιδιαίτερα τη νεότερη ιστορία. Λαμβάνοντας δε υπόψη τα βιβλία που έχει γράψει, μεταξύ των οποίων παραδείγματος χάρη και το 1821 «Η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε» και για το οποίο δεν προέκυψε καμία επιστημονική ένσταση από την κοινότητά μας, μάλλον ανέβηκε το πρώτο σκαλί της αποδοχής μας και όπως λέει και ο ποιητής, «Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα». Όμως η κυρία Κακούρη είναι πολύ τίμια με τους αναγνώστες της. Του ξεκαθαρίζει τόσο στα δύο βήτα όσο και στο ουλάνι στη Λάρισα ότι δεν αποδέχεται το «είσαι ότι δηλώσεις», γι' αυτό συχνά μας θυμίζει στις σελίδες της ότι εγώ, εισαγωγικά, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Ερωτήματα θέτω για να τα απαντήσουν οι ιστορικοί. Κλείνω τα εισαγωγικά. Βέβαια, μεταξύ μας, μην ξεχνάτε ποτέ ότι η κυρία Κακούρη είναι η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ξέρει πολύ καλά να στρώνει το δρόμο προς την παγίδα με αθώες φατσούλες. Όμως αναζητώντας απαντήσεις, η συγγραφέας ακουμπά ήδη την πρώτη προϋπόθεση ενός ιστορικού βιβλίου, όπως προείπα, να εγείρει ζητήματα και να θέτει ερωτήματα. Δεν μπαίνει στη λογική των υποθετικών ερωτημάτων, δηλαδή εάν συνέβαινε αυτό θα ακολουθούσε το άλλο κτλ. Κάθε άλλο θέτει ευθέως το ερώτημα και λέει, εισαγωγικά, αφού η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δύο φορές την Οντόντο τη βοήθειά της και εισέπραξε διπλωματικά την άρνησή της, πώς τεκμέρεται η προς το όφελος της Γερμανίας επιλογή της ουδετερότητας. Μάλιστα, πριν διατυπώσει το ερώτημα, έχει παρουσιάσει στον αναγνώστη της και τα σχετικά τεκμήρια. Έτσι προσεγγίζουμε τη δεύτερη προχρέωση της προς την ιστορία, που είναι η τεκμηρίωση. Όταν η κυρία Κακούρη γράφει ιστορικό μυθιστόρημα, είναι υπόχρεη μόνο απέναντι στη φαντασία της. Όμως, όταν γράφει ιστορία, είναι δεσμευμένη απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Γράφει παραδείγματος χάρη. Εισέπραξε λοιπόν ο Βενιζέλος το Δεκέμβριο του 2015 1.400.000 λίρες Αγγλίας μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Αιγύπτου. Και εισέπραξε ξανά μέσω του πρέσβη της Γαλλίας Γκίγμα 5 εκατομμύρια δραχμές της παραμονής των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Τα κεφάλαια, οι 1.400.000 λίρες, ήταν αγγλικά από τα μυστικά κονδύλια και μεσάζων ήταν εκείνο το σκοτεινό πρόσωπο, ο έμπορος όπλων Βασίλειος Ζαχάροφ, που είχε πλησιάσει τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας Άσκουιθ λέγοντας «Με 2 εκατομμύρια, εγώ, που είμαι πολύ καλός φίλος με τον Βενιζέλο, σας βγάζω την Ελλάδα στον πόλεμο εντός 20 ημερών εξαγοράζοντας τις γερμανόφιλες εφημερίδες, 45 βουλευτές και έναν διοικητή του στρατού στα σύνορα». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ωραίο ακούγεται για αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά από πού προκύπτει αυτό? Πώς τεκμέρεται? Και η κυρία Κακούρη έχει απάντηση. Λέει, βρήκα αυτό το έγγραφο στα αρχεία του μονίμου Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας και μάλιστα σας λέω ποια ακριβώς είναι η πηγή μου, η οποία είναι και άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Μπορεί ο κάθε αναγνώστης από μόνος του να την αναζητήσει και να την επιβεβαιώσει. Άρα, λέει η κυρία Κακούρη, είναι εύκολο να ψάξουν οι ιστορικοί και να μας πούν πού και με ποιον τρόπο αξιοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι μία απάντηση. Και καλά κάνει. Η ιστορία δεν είναι η επιστήμη του μονόδρομου «σε ρωτώ, απαντάς», αλλά και αυτή του «απαντώ σε αυτό που με ρωτάς». Δηλαδή, αφού το έγγραφο αναφέρει για αυτά τα χρήματα, κάθε ερευνητής που ασχολείται με την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο οφείλει να δώσει απάντηση. Αν είναι υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, λίγη σημασία έχει, αφού το ζητούμενο είναι η ιστορική αλήθεια. Έτσι φτάσαμε στην τρίτη προχρέωση προς την ιστορία, την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας μέσα από συνδυαστικές πηγές. Ένα ιστορικό βιβλίο γράφεται μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία πρωτογενούς και έντυπης πηγής. Ακόμη και η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο προς την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας. Σας ανέφερα στην αρχή παραδείγματος χάρη τα παιδιά της Νιώβης. Σε αυτό θα παραμείνω για να μην σας μπερδέψω.
Ο Αθανασιάδης που έζησε εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα τραγικά γεγονότα, ήξερε πολύ καλά μέσα από τα κείμενά του να μεταφέρει με λογοτεχνικές αποχρώσεις το πολιτικό κλίμα της εποχής. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, παραδείγματος χάρη, οι βενιζελικοί ήρωές του δεν έχουν πλέον για σημείο αναφοράς τους τον Βενιζέλο, αλλά τον Πλαστήρα. Τον Βενιζέλο τον επικαλούνται σπανιότερα. Ο Πάγκαλος ήδη αντιμετωπίζεται από τους ήρωες του λογοτεχνικού έργου με καχυποψία και οι οπαδοί τύπου κυρίου Τρίφωνα γίνονται διαλλακτικοί. Αυτό για ένα έργο της εποχής του λέει πάρα πολλά. Όπως πάρα πολλά λέει και η ανάγνωση του τύπου της εποχής. Όταν η κυρία Κακούρη, παραδείγματος χάρη, ασχολείται με το θέμα των ουλάνων, το fake news της εποχής εκείνης, ας πούμε έτσι, που βρέθηκαν στη Λάρισα ή που δεν βρέθηκαν στη Λάρισα και των συνεπειών που είχε αυτή η ψευδής είδηση, δεν μπορεί για τη μελέτη του θέματός της να μην αξιοποιήσει τον τύπο ή ακόμη και να αναζητήσει τα κίνητρα που υπαγόρευαν τα φαλκιδευμένα δημοσιεύματα, τις διαδρομές που ακολούθησαν οι χρηματισμοί δημοσιογράφων πολιτικών, τόσο περισσότερο που αυτό το γεγονός είχε οδυνηρές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, αλλά και στις διακρατικές μας σχέσεις. Το πώς θα αξιοποιήσει ο κάθε συγγραφέας το υλικό που έχει στα χέρια του είναι άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα που εμπίπτει στο τέταρτο προαπαιτούμενο ενός ιστορικού βιβλίου. Την αξιοπιστία του συγγραφέα ώστε να μπορέσει να σταθεί υπεράνω της όποιας προσωπικής συμπάθειας ή αντιπάθειας αισθάνεται προς τα πρόσωπα ή τα γεγονότα. Η έννοια του αντικειμενικού υφίσταται, αλλά πάντα σε συνδυασμό με πολλά άλλα δεδομένα. Σε αντίθεση με την έννοια της αλήθειας που δεν είναι ούτε μονοσήμαντη ούτε αποκλειστική. Η αξιοπιστία της κυρίας Κακούρη είναι κατοχυρωμένη μέσα από το έργο της. Η αντικειμενικότητά της είναι το ζητούμενο. Όμως, η κυρία Κακούρη από την αρχή του βιβλίου της είναι ειλικρινής και σε αυτό το θέμα. Ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχούσα έως τώρα προσέγγιση της ιστορίας του διχασμού και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου παρουσιάζει κενά, σύμφωνα με τη δική της έρευνα. Και βέβαια είναι λογικό να υπερασπιστεί τη δική της έρευνα. Λέει στον αναγνώστης: «Έχω αυτά τα έγγραφα στα χέρια μου, τα έβαλα κάτω και το δικό μου το πάζλ συμπληρώνεται τελείως διαφορετικά από τον τρόπο που το έχει συμπληρώσει η επίσημη εκδοχή του ιστορικού γεγονότος. Κάποιος κάπου πρέπει κάτι να κάνει λάθος». Και βέβαια μέσα από τον γραπτό της λόγο δεν αφήνει να διαφανεί ότι το λάθος είναι δικό της. Όμως, μέχρι να βρεθεί το λάθος, η κυρία Κακούρη λέει: «Εγώ πιστεύω τη δική μου αλήθεια. Αλλά για να μην είναι και μονοσήμαντη, πάρτε τα στοιχεία μου, ερευνήστε τα, απαντήστε τα και ίσως χρειαστεί να ξαναγράψουμε την ιστορία μας. Τότε δεν θα έχει κερδίσει μία πλευρά, θα έχει κερδίσει η εθνική μας ιστορία». Αν λοιπόν συνέβαινε και αυτό, τότε θα εκπληρωνόταν και το πρώτο και το πέμπτο προαπαιτούμενο του ιστορικού βιβλίου, η σφαιρική κατανόηση του ιστορικού γεγονότος και της εξήγησής του. Όμως, από αυτό το σημείο του βιβλίου και μετά, η κυρία Κακούρη ξαναγίνεται συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Και από το «δεν είμαι ιστορικός» περνά στο «διατυπώνω ερωτήσεις» και τελικά περνά την μπάλα, πετά την μπάλα στο απέναντι στρατόπεδο και του λέει «και τώρα θέλω απαντήσεις». Γι' αυτό και το καθόλου ιστορικό βιβλίο της «Ουλάνη στη Λάρισα» έχει ιδιαίτερη αξία για την εθνική μας ιστοριογραφία. Θεωρώ, όπως και το 2β, πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο προσέγγιση του θέματος, από τη μία να επανεξεταστεί συνολικά και χωρίς ιστοριογραφικούς αποκλεισμούς η επίμαχη περίοδος του 14-22 και από την άλλη να αντιληθούν εκείνα τα διδάγματα που θα αποτρέψουν κάθε νέο εθνικό διχασμό. Διαφορετικά, ο Δανδύς Κανταρόγλου, που στο μεταξύ έχει γίνει ένα σόφρον οικογενειάρχης, έναν αιώνα μετά θα συνεχίζει να επαναλαμβάνει το «τι κόλλημα και αυτό» και θα γελά μαζί μας. Αλλά αν θέλουμε να γελάσουμε, μπορούμε να το κάνουμε και με το ιστορικό μυθιστόρημα της κυρίας Κακούρη, το «Ξυφύρ Φαλέρ». Σας ευχαριστώ.
Αθηνά μου γίνεται το αδίέξοδο, έτσι, για τους ουλάνους σου στη Λάρισα. Πρέπει να πω ότι... Αθηνά, είσαι εδώ, τώρα σε βλέπω. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι είχα την τύχη πέρσι το καλοκαίρι, όπου η Μένα Αθηνά ήταν στο χτήμα της στην Πάτρα και εγώ στο δικό μου στην Πρέβεζα, να ανταλλάσσουμε τα κεφάλαια των βιβλίων που γράφαμε, εγώ για την περίοδο που ακολουθεί τους ουλάνους, για την περίοδο 18-20, η Αθηνά για τα χρόνια που ξέρετε. Έτσι. Και είχα την έκπληξη όταν έπιασα αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και πρέπει να πω ότι το διάβασα έτσι απνευστή, ότι δεν ήταν καθόλου το βιβλίο που είχα διαβάσει, τα κεφάλαια που είχα διαβάσει στη διάρκεια του καλοκαιριού και που μου έστελνε η Αθηνά, τα οποία είχα βρει εξαιρετικά, αλλά το αποτέλεσμα που έχετε στα χέρια σας και που παρουσιάζετε σήμερα είναι ακόμα καλύτερο. Και είναι ακόμα καλύτερο γιατί. Διότι άκουσα προηγουμένως ότι μπορεί να φύγει κανείς αφού να διαβάσει το βιβλίο και να, ας πούμε, διατηρήσει την παλιά του άποψη. Η άποψή μου είναι ότι αν διαβάσει το βιβλίο δεν θα διατηρήσει την παλιά του άποψη, εάν η άποψη δεν είναι αυτή. Καταλάβατε. Γιατί. Διότι δεν ακροβατεί, δεν δίνει καμία πληροφορία, το ακούσατε προηγουμένως από αυτούς που μίλησαν πριν από μένα, τις κυρίες που μίλησαν πριν από μένα. Δεν δίνει καμία πληροφορία που να μην την τεκμηριώνει. Απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Θα έλεγα μερικές φορές, επειδή υπάρχει το στοιχείο της επανάληψης στο βιβλίο, λες με αυτό το ξέρω, το διάβασα λίγες σελίδες πιο πριν. Ναι, αλλά η επανάληψη, την αρετή της επαναλήψεως την ξέρουμε, όσοι θέλω, όσοι μάθαμε γράμματα, έτσι. Και νομίζω ότι σου μπαίνει βαθιά στο κεφάλι, βαθύτερα στο κεφάλι, αν το διαβάσεις δύο φορές. Το διαβάζεις τη δεύτερη φορά με κάποια επιπλέον στοιχεία. Και φτάνει σε ένα σημείο όπου, αφού πια έχεις, γνωρίζεις πια την περίοδο, θα έλεγα στη λεπτομέρειά της σχεδόν, μετά η Αθηνά καταπιάνεται στο να λύνει έναν τους κόμπους. Αυτή είναι η δουλειά του ιστορικού, ξέρετε. Δεν είναι άλλη η δουλειά του ιστορικού, είναι ακριβώς αυτή. Να λύσεις τους κόμπους. Και επομένως, όταν λέω λίγο λύνω κόμπους, σημαίνει τι. Σημαίνει απαντάω σε ερωτήματα. Και απαντάω στα ερωτήματα που θέτει κανείς με την λογική του, έτσι, ώστε να φτάσει σε ένα είδος συμπεράσματος. Και με τον τρόπο της η Αθηνά, εγώ αν έγραφα για αυτά πράγματα, δεν θα μπορούσα να το γράψω έτσι. Ο καθένας έχει το δικό του. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για μπαρούφες και για μπαρουφίτσες. Θα μου φαίνονταν περίεργο. Αλλά το βρίσκω εξαιρετικό στην πένα της Αθηνάς. Και είναι έτσι όντως, αν δει κανείς τα πράγματα. Επομένως, καταλήγει, καταλήγει στο να ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού, στο να αποκτήσει μια στέρεη, μια αδιάσυστη, θα έλεγα, γνώση πάνω στα πράγματα. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν πλευρές που δεν τις έχει κοιτάξει. Και εκεί όπου δεν υπάρχει απάντηση, δηλαδή εκεί που έχουμε μάθει 2 και 2, 4, 4 και 4, 28, γιατί ξαφνικά, έτσι. Αυτό έχουμε μάθει όταν διαβάζουμε για την ιστορία εκείνη. Ξαφνικά εκτροχιαζόμαστε και ενώ έχουμε μία σειρά αποτυχιών, ξαφνικά βαφτίζουμε το συνολικό έργο σε επιτυχές. Πώς αυτό. Άμα το αναλύσουμε, θα δούμε ότι δεν είναι έτσι. Επομένως, τι κάνει η Αθηνά. Το αναλύει σε αυτή την περίοδο, σε δύο αυτά χρόνια. Έχουν προηγηθεί τα δύο προηγούμενα με τα δύο β. Θέλω να πω, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά η περίοδος αυτή της ιστορίας και συγκεκριμένα, έτσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά την άποψή μου, έτσι, ακόμα και πριν διαβάσω τους ουλάνους, πρέπει να πω ότι ήταν ίσως, ξέρετε, ο μοιραίος άνθρωπος στην νεότερη Ελλάδα. Επειδή ήταν σημαντική προσωπικότητα, είχε μια δυνατή προσωπικότητα. Μπορεί διαφωνεί η Αθηνά. Με έχει κατηγορήσει αρκετές φορές στο σκρυπτό βενιζελικό ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
Τι θέλω να πω, αυτό και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό, στα λίγα που λέω, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έβαλε αυτό το οποίο πίστευε ως το πλέον συμφέρον. Ας βγάλουμε και το 1,5 εκατομμύριο λίρες και τα 5 εκατομμύρια από του Γάλλου πρέσβη κτλ. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη αυτά. Αλλά έβαλε την δική του άποψη για τα πράγματα, τη θεώρησε πιο ισχυρή από τον νόμο, πιο ισχυρή από το Σύνταγμα, πιο ισχυρή από τους θεσμούς. Δηλαδή τι έκανε. Διέλυσε αυτό το οικοδόμημα έφθραυστο ακόμα, που είχε πάει να σχηματιστεί στα 50 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου. Και ξαναγεννήκαμε ζούγκλα. Και καθώς, όπως λέει ο Βασιλόπες Νικόλαος, στο ανέκδοτο κομμάτι, που ετοιμάζουμε τώρα την έκδοση με τη Ραχίλ, λοιπόν, του ημερολογίου του, ο Βενιζελισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία που διαδίδεται δια του διχασμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μοντέλο φτούρισε και γενοβολάει. Και δεν θα σταματήσει αυτό, διότι ταιριάζει με κάτι βαθύτερο στην χαρακτήρα του Έλληνα, το οποίο λειτουργεί διαλυτικά. Είναι αυτό το οποίο είχε πάει όχι να θεραπευτεί, να αμβληθεί, να μειωθεί, να περιοριστεί στα 50 χρόνια του Γεωργίου του Πρώτου, και είναι αυτό που του δώσαμε με αλλαλαγμούς χαράς, μια κλωτσιά, και το διαλύσαμε. Το αποτέλεσμα είναι όλη η ελληνική ιστορία από εκεί και πέρα. Έτσι. Λοιπόν, Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ για ένα βιβλίο το οποίο μας τακτοποίησε τη γνώση μας σε πάρα πολλά πράγματα και μας έδωσε και επιπλέον κάποια πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε με αυτές τις αναγατοσούρες όλες που συμβαίνουν. Εγώ έχω χάσει και τη φωνή μου επιπλέον, γιατί κάποιος με έχει ματιάσει. Πανάζω αυτή η πολύ εχθρή μου που έχω γύρω-γύρω. Αλλά είπαν τόσο ωραία πράγματα όλοι που δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί λέω θα τα χαλάσω. Προσπαθώ να θυμάστε αυτά που είπαν αυτοί. Αλλά δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τη Ραχίλ και το Μωυσή, που για τρίτη φορά μου φτιάξανε ένα βιβλίο που δεν μιλάει μόνο με τις λέξεις που έχω βάλει εκεί μέσα, αλλά μιλάει και με την ολόκληρη τη μορφή του, που ξέρουν τόσο μοναδικά να στείνουν. Για όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα τόσο αρμονικά, να ευχαριστήσω την Κατερίνα μου, η οποία μίλησε τελείως από καρδιά και πολύ με συγκίνησε, γιατί με καταλαβαίνει τόσο πολύ καλά και με τα λόγου γνώσεως και γνωρίζοντας πολλά πράγματα. Και την καινούργια μου φιλενάδα και εξαιρετικά πολύ την Ξένη. Και τον Κώστα το Σταματόπουλο, για τον οποίο, στον οποίο χρωστάω πολλά και διάφορα. Πρώτον επί ότι επί χρόνια είναι ένα είδος μυστικού όπλου που έχω, γιατί προστρέχω σε αυτόν για να καλύπτει βιαστικά και γρήγορα τα τεράστια κενά των γνώσεών μου, ένα είδος σωστικού συνεργείου που επιτάσσεται γρήγορα να μου πει κάτι, και ακόμη δεν έχει απαυδίσει μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη φίλη μου την κυρία Ειρήνη Κουτρέση, που προσφέρθηκε το καλοκαίρι να την χρησιμοποιήσω ως εφεδρική μνήμη. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κόρη μου τη Σοφία, που μετατρέπεται κάθε φορά σε πειραματόζωο αναγνώστη μου. Αυτό είναι ένα βιβλίο που καλεί τον αναγνώστη να αναρωτηθεί και να ερευνήσει γεγονότα που έγιναν πριν από 100 χρόνια, αλλά είναι επίκαιρα και σήμερα. Λίγες μέρες αφού κυκλοφόρησε, μου τηλεφώνησε ο κύριος Ιωάννης Μαζαράκης Ενιάν, ένας αξιοθαύμαστος και αξιοσέβματος και απολύτως σπάνιος άνθρωπος, η ψυχή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, από όπου συχνά ανλώ εικονογράφηση. Μου τηλεφώνησε λοιπόν να με ευχαριστήσει για το αντίτυπο που του είχα στείλει και να μου ευχηθεί για το βιβλίο. Ο κύριος Μαζαράκης ανήκει από οικογενειακή παράδοση στη βενιζελική πλευρά. Οι πρόγονοί του υπήρξαν ένθερμοι και δραστηριότατοι οπαδοί του Βενιζέλου. Αυτό μου το θύμισε μαζί με τις ευχαριστίες και τις ευχές του, συγκινώντας με βαθύτατα. Ο κύριος Μαζαράκης είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος και έτσι με αφήνει και εμένα ελεύθερη να σκεφτώ, να διερωτηθώ, να εκφραστώ.
υπάρχουν περιθώρια για σκέψη, αμφιβολία και έρευνα όσον αφορά το τι μας συνέβη μεταξύ 1915 και 1917 και δημιούργησε το λεγόμενο διχασμό. Μα βεβαίως υπάρχουν, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Βεβαίως δεν μπορούσε παρά να υπάρχουν. Στις δεκαετίες που πέρασαν, άνοιξε ένα-ένα μετά το άλλο πολλά αρχεία, κρατικά και ιδιωτικά. Δημοσιεύτηκαν από μνημονεύματα και ημερολόγια. Έγιναν σημαντικές μελέτες που μας επιτρέπουν να δούμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από πολλές όψεις. Αυτό κάνουν δεκάδες αγγλικά και γαλλικά βιβλία που ολοένα φωτίζουν πλευρές που δεν ήταν πολύ γνωστές ή αποκαλύπτουν ακόμη και τελείως αντίθετες από εκείνη που τότε επικράτησε με τους Γερμανούς δαιμονοποιημένους και την Αντάντ Αγγελική. Τόσο τα κέρατα και η ουρά των Γερμανών όσο και τα φτερά των Αγγέλων, των Αγγλογαλλορώσων, υπήρξαν κατασκευάσματα μιας εξαιρετικά δραστήριας και ευφιέστατης προπαγάνδας, στημένης εξ αρχής από τους Άγγλους κυρίως και συνεπικουρούμενης από ένα γαλλικό τύπο χειραγωγούμενο από ρωσικά κεφάλαια και από μια πανίσχυρη λογοκρισία. Αυτά τα φέρνουν ολοένα στο φως και τα αναλύουν μελέτες που έρχονται η μία μετά την άλλη να αποκαλύψουν, μεταξύ και πολλών άλλων, όλες τις πλευρές αυτού του όπλου, δηλαδή της προπαγάνδας, που πρώτη φορά τότε χρησιμοποιήθηκε σε τέτοια κλίμακα και τόσο επιτυχώς. Έχω να υποδείξω βιβλιογραφίες σε όποιον θα ήθελε να διαβάσει περισσότερα. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή ο Τάντ έδειξε εξ αρχής ένα πρόσωπο τόσο πολύ ηταμό και αρπακτικό, η προπαγάνδα αυτή δεν έπιασε. Την ενστερνίστηκαν όμως οι βενιζελικοί ακολουθώντας τη σπουδαία προσωπικότητα που θαύμαζαν και στην οποία πίστευαν. Δεν είναι παράξενο ότι η μυθολογία αυτή σάρωσε το δύστιχο τον τόπο μας και τον ξέσκησε. Οι γονείς μας, όσοι ήταν βενιζελικοί, όπως παραδείγματος χάρη ο δικός μου πατέρας, πίστεψαν σε μια αλήθεια που υποστηριζόταν από σπουδαίες εφημερίδες, ελληνικές και ξένες, από διάσημους συγγραφείς, ακόμη και από δημοφιλή διμιστορήματα. Ο μηχανισμός της προπαγάνδας υπήρξε τερατώδης στην εποχή εκείνη, σε μέγεθος και σε ισχύ. Έχει όμως πλέον ξεφτύσει. Μπροστά μας και προσιτά έχουμε ένα πλήθος νέα στοιχεία. Όσο δικαιολογημένοι ήταν οι πρόγονοί μας που θεώρησαν την αλήθεια μία και μόνη και ρίχτηκαν με πάθος στον αγώνα, τόσο αδικαιολόγητοι είμαστε εμείς σήμερα να συντηρούμε τις παλιές εκείνες εμπάθειες, πολεμώντας και μένοντας κολλημένοι σε άγονες αντιπαραθέσεις, και έτσι κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το τι μας συνέβη πριν από 100 χρόνια. Να ξεχάσουμε δηλαδή τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα, τα στοιχεία, αυτά είναι που πρέπει να δούμε διεξοδικά, αυτά να πλησιάσουμε με νυφαλιότητα και απροκατάληπτη, αυτά πρέπει να αφήσουμε να μας μιλήσουν. Ευχαριστούμε όλους και την Αθηνά που έγραψε αυτό το υπέροχο βιβλίο και αν δεν έχετε κουραστεί πολύ, υπάρχει λίγο κρασάκι και χυμό. Ευχαριστώ.